Εκτός ορίων έχει φτάσει η κατάσταση στην οδό Ιατροπούλου στην Καλαμάτα, όπου εκτελούνται εδώ και μήνες εργασίες ανάπλασης, οι οποίες σταμάτησαν με το δρόμο να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Δουλέψανε μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα και λίγο μετά ήρθε η ΔΕΙΑΚ και τώρα stop. Τώρα κανένας, δεν φαίνεται κανένας καθόλου. Αυτό εδώ το πράγμα, έλα ρε παιδιά, πριν το καλοκαίρι, κοιτάτε, ακόμα έτσι είναι. Εντάξει, ήταν κορονοϊός, αλλά δεν μπορούν οι μαστόροι ένας εδώ, ένας εκεί να δουλεύουν. Ξεκίνησε ένα έργο που καλοπροαίρετα και καλό είναι να γίνει, αλλά σταμάτησε τώρα, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν χρήματα από ό,τι έχω μάθει. Αλλά δεν είναι και η κατάσταση αυτή. Τώρα είμαστε 3 μήνες περίπου έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ περνάνε γυναίκες με καρότσια. Δεν είναι λύση αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, εντός της εβδομάδας. Υποτίθεται από εβδομάδα ανοίγουμε κιόλας. Να μπορεί να περάσει ο κόσμος τουλάχιστον και από εκεί πέρα το τι θα κάνουν με τα οικονομικά. Ας βρουν μια άκρη. Εμείς σαν καταστήματα εδώ, γιατί έχω μιλήσει και με τους υπόλοιπους καταστηματάρχες, είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε και από τις μέτρες μας 100-200 ευρώ να συμμετωθεί και από εκεί και πέρα τελειώσει όποτε θέλει. Δεν είναι κατάσταση όμως αυτή, ούτε καρότσι μπορεί να περάσει. Κοιτάξτε το μαγαζί μου τώρα. Αυτό είναι ένα χάλι. Πώς θα δουλέψουμε, είμαστε 2 μήνες ακριβώς έτσι. 2 μήνες. Εντάξει, κάνουμε υπομονή, είμαστε στην καταβατική, αλλά από μέχρι ένα σημείο. Με 4 μήνες δεν τα έχουν παρατήσει εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή, 2 μήνες που είμαστε, 1,5 μήνα με τον κορονοϊό, ας πούμε, θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει εδώ πέρα. Δεν έχουν τελειώσει τίποτα, τα έχουν παρατήσει όπως είναι. Και εμείς είμαστε στο έλεος του Θεού και του Δημάρχου. Ξέρω εγώ πώς να το πω αλλιώς. Δεν είναι απίστευτο το πράγμα. Η γούβα αυτή εδώ είναι 2 μήνες. 2 μήνες, μια γούβα μέσα στο κέντρο της Καλαμάτας. Τι άλλο να πω. Αν δεν έχουν λεφτά, μην ξεκινάνε έργα. Δεν χρειάζεται να συζητάμε πολλά πράγματα. Γιατί έχεις, πόσα λεφτά έχεις. Ξεκίνα, σταμάτα εκεί που μπορείς να σταματήσεις και τελείωσέ το. Κάνε το μισό, κάνε το μέχρι σαν το παγόνι, το κάνεις ολόκληρο. Δεν είναι μόνο το αισθητικό του πράγματος. Η οικονομική αιμορραγία των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και η ταλαιπωρία των διερχόμενων και των μόνιμων κατοίκων. Δυστυχώς, οι διαστάσεις του προβλήματος, έτσι όπως έχει εγκαταλειφθεί το σημείο, είναι πολύ πιο σοβαρές. Εδώ έχουν γίνει ατυχήματα. Σήμερα το πρωί κάποια κυρία χτύπησε εκεί στο φαρμακείο από ό,τι άκουσα. Σκόνταψε. Κοιτάξτε, με αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περάσει άνθρωπος. Εγώ έχω δει και πεζούς και έχουν πέσει. Αυτά τα πράγματα κόντεψα να πέσω κι εγώ. Να σκοτωθώ και εδώ και πιο πέρα. Και από την άλλη, πάντα που είναι. Δεν τα αφήνουν έτσι τόσους μήνες, 6 μήνες αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς που είμαι λίγο εκπαιδευμένος κι εγώ. Κρατήθηκα όρθιος. Η γυναίκα να το κουτελό της. Στο νοσοκομείο πήγε. Έπεσε, κοιτάτε τα αίματα έξω. Εδώ έχουν πέσει 3 παππούδες μπροστά εδώ. Εδώ προχθές προσπαθούσε να περάσει μια γιαγιά με ένα πι. Δεν μπορούσε να περάσει, τη βοηθήσαμε. Εμείς πήραμε το πι και την. Αν ήταν απόγευμα, ας πούμε, ήταν κλειστά τα μαγαζιά, πώς θα πέρναγε η γυναίκα. Η φουρνάρισα δίπλα, σπάσε το πόδι της. Δεν έκανε πουθενά καταγγελία, γιατί άμα είχε κάνει καταγγελία θα τα προσέχανε αυτά τα πράγματα. Το πρόβλημα έχει πολλές και ποικίλες διαστάσεις. Σημαντικότερη όλων ο κίνδυνος που ελοχεύει. Άλλωστε, ήδη έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα με μια γυναίκα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου και της έγιναν ράματα. Γλίστρησα επάνω σε αυτά που βάζουν για την περίφραξη. Και χτύπησε άσχημα, δηλαδή πήγα στο νοσοκομείο με ράματα και τέτοια. Είναι μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη, τέλος πάντων. Αλλά και είναι και απαγοήτευση, γιατί μας λένε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει το έργο, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά γιατί το αρχίζανε. Δεν θα κάνω καταγγελία, αλλά εντάξει, πιστεύω να έχουν την ευφρυξία να το προσέξουν, να προσέχουν λίγο δηλαδή, ή να το προχωρήσουν και να γίνει πιο ασφαλές το έδαφος εδώ πέρα. Παντού βγαίνουν καρφιά, παντού βγαίνουν. Είναι επικίνδυνο, είναι πολύ επικίνδυνο. Μεγάλοι άνθρωποι να μου έλεγε από το φούρνο, ας πούμε, ότι ερχόταν κάποιος κύριος, τον είχαμε χάσει που δεν ερχόταν και λέει: έχει χτυπήσει το κεφάλι του. Δεν αφήνουν τα παιδιά του να ξανάρθουν από εδώ. Μετά πάω στον γιατρό στο νοσοκομείο, μου λέει: πω αυτή η απελπισία εκεί πέρα, έχω αλλάξει δρόμο. Είναι πρόβλημα. Όσοι ζουν, δραστηριοποιούνται και κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή, ζητούν τα αυτονόητα. Υπάρχει πρόβλημα. Ή πρέπει να το τελειώσουν, ή πρέπει να καλύψουν όλα αυτά τα παρατράγουδα και να το ανοίξουν. Εμείς είμαστε τελειωμένοι εδώ πέρα, όλα τα μαγαζιά, όλα. Συνέπεσε και ο κορονοϊός. Υπάρχει ένα γενικό, δηλαδή,
πτώση. Πτώση σε όλα. Τι να πούμε τώρα. Ξεκίνησε πότε, τον Ιανουάριο, δεν θυμάμαι. Ιανουάριο νομίζω. Να τα φτιάξουν αυτά τα μπροστά στην πόρτα των μαγαζών, έχουν ανοίξει, κοιτάτε. Θα πρέπει να το προχωρήσουν ή άμα δεν μπορούν να το προχωρήσουν, να κάνουν μια καλή περίφραξη, κάτι και να είμαστε πιο ασφαλείς βασικά. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, τουλάχιστον έστω και προσωρινά. Δεν είναι, έχει μείνει τώρα αυτό το πράγμα 1,5 μήνα, πολύ πριν το Πάσχα έτσι. Στο να κλείσουν αυτά τα πράγματα, άμα δεν έχουν λεφτά να ρίξουν λίγα μπετά και να το μαζέψουν να φύγουν. Και ας τα αφήσουν έτσι.